Κάθε φορά κατά τη διάρκεια του απολογισμού της εκάστοτε δράσης αλληλεγγύης του Sky, πάντα μένει ένα χαμόγελο. Κάποιες φορές μεγάλο και κάποιες άλλες μικρότερο. Σήμερα το χαμόγελο όλων μας είναι τεράστιο. Οι αριθμοί χαμογελούν μαζί μας. 95 τόνοι ήδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν σήμερα για τους πληγέντες συνανθρώπους μας στη Σερβία, την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 5 σημεία της Αθήνας μετατράπηκαν σε κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης. Γλυφάδα, Μαρούση, Αγία Παρασκευή, Νέο Ψυχικό και Περιστέρι έστειλαν το δικό τους ελπιδοφόρο μήνυμα. Και ο ένας να βοηθάει τον άλλον και να είμαστε αγαπημένοι, γιατί η ζωή είναι πολύ λίγη. Και πρέπει να είμαστε πάντα πρόθυμοι να προσφέρουμε σε αυτούς που χρειάζονται. 12 το μεσημέρι και βρισκόμαστε στο προάβλιο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι προσφορές των πολιτών προς ενίσχυση των δοκιμαζόμενων λαών της Σερβίας, Βοσνίας και της Κροατίας συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως όλοι μαζί μπορούμε. Η δημοσιογράφος του Sky, Άννα Μπουσδούκου, με ζωντανές συνδέσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky, υπενθύμιζε στον κόσμο πόσο σημαντική και αναγκαία είναι η προσφορά για τους πληγέντες συνανθρώπους μας. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν και οι πρέσβεις της Σερβίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι οποίοι ευχαρίστησαν από καρδιάς τους Έλληνες. Σάντα, γεννά υποτρέμνια. Σάντα κατά τη σιτουάτσια πολλάκος μύρου. Και γι' αυτό η βοήθειά σας αυτή τη στιγμή είναι η πιο σημαντική τώρα μετά τις πλημμύρες για αυτό που έρχεται αυτή την περίοδο. Για αυτή την ευγενική πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν ανθρωπιστική βοήθεια για εκείνους τους ανθρώπους στη Σερβία που πραγματικά την έχουν ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν και όσοι βοηθούν και όσοι θα βοηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Συμπολίτες μας από κάθε γωνιά της Αθήνας προσέφεραν ρούχα, τρόφιμα, ράτζα, παιχνίδια ή διατομικής υγιεινής, κατανοώντας σε βάθος την ανάγκη των πληγέντων. Αυτή την αλληλεγγύη την κάνετε πράξη και είναι δική μας ευθύνη και δικό μας καθήκον κάθε φορά να είμαστε δίπλα. Αυτή η βοήθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ο καθένας μας από το υστέρημά του μπορεί να κάνει χαρούμενο έναν άλλον άνθρωπο. Και έχουμε κινητοποιηθεί κι εμείς, όπως όλοι οι Έλληνες, για να βοηθήσουμε τους φίλους. Βρισκόμαστε στο Μαρούσι, η ώρα είναι 10 και 4 ακριβώς και πριν από ένα τέταρτο ξεκίνησε η δράση ανθρωπιάς του Sky. Η προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης του κόσμου για ακόμη μια φορά ήταν τεράστια. Έχοντας στο νου ότι οι εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν τον Μάιο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατέστρεψαν 7.500 κατοικίες και περίπου 80.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταλήψουν τις εστίες τους και τώρα είναι σε καθεστώς εκτοπισμένων ατόμων, χιλιάδες πολίτες απέδειξαν ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είναι κρίμα να πούμε, κρίμα το Θεό. Εύχομαι ο Θεός να τους βοηθήσει. Φέραμε και εμείς πράγματα ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Sky από την τηλεόραση. Ο Δήμος Αμαρουσίου σήμερα προσφέρει μεγάλη ποσότητα σε κουβέρτες, σε εντόνια, παπλώματα, ρούχα. Βρισκόμαστε στην Αγία Παρασκευή. Η ώρα είναι 12.30. Το ένα φορτηγό έχει ήδη γεμίσει. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται με το δεύτερο φορτηγό να είναι έτοιμο να γεμίσει και αυτό. Τι έφερες? Ήρθα να βοηθήσω. Ό,τι μας περισσεύει ήρθα να το φέρουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Μου εσύ? Πάνε. Έφερες για τα παιδάκια να τα βοηθήσεις? Είσαι χαρούμενος? Τι είναι? Πάνε. Για τα μωράκια. Θέλουμε να βοηθήσουμε και γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα με τη γυναίκα μου. Φέραμε μια βαλίτσα. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας εδώ στο Νέο Ψυχικό. Η ανταπόκριση των πολιτών πραγματικά είναι μαζική. Από νωρίς το πρωί... Οι άνθρωποι πάθαν τεράστια καταστροφή. Πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Η σημερινή μέρα ήταν πραγματικά συγκινητική και οι 5 δράσεις του Sky μας γέμισαν χαρά και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε. Όλη αυτή η προσπάθεια όμως δεν θα ήταν εφικτή εάν δεν είχαμε και την τεράστια βοήθεια από εταιρείες μεταφορικής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε εταιρείες μεταφορών Δελατόλας Cargo Express, Σακέτος, Βέρα, Τρανσκόμπι, Μάλις Άγιος Χαράλαμπος, DLT και φυσικά στα δύο φορτηγά της αποστολής που είναι πάντα δίπλα μας στις προσπάθειές μας. Υπήρξαν όμως και προσφορές που ξεχώρισαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Λινέθ Ελλάς, η οποία προσέφερε 4.500 πάνες νάνης, η κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου που διέθεσε 1.200 κονσέρβες τόνου τράτα, τα σούπερ μάρκετ Κλαβενίτης που παραχώρησαν 3.500 κουτιά γάλα ευαπορέ και την αλυσίδα καταστημάτων Lidl για τις κονσέρβες, τα χαρτικά και τα ίδια τομικής υγιεινής που προσέφερε. Μετά τη σημερινή ημέρα το σύνθημά μας έγινε ακόμη πιο ισχυρό. Όλοι μαζί μπορούμε και συνεχίζουμε.